Η ερώτησή μου είναι, ποια είναι τα επίδικα της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε γιατί είχε να κουβεντιάσει τις θέσεις του κόμματος, τις αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στον καταστατικό και κυρίως να δει και μια πρώτη πολιτική προσέγγιση με τις εξελίξεις που έχουμε με το Brexit, αλλά και τις εκλογές στην Ισπανία. Διαμορφώνεται ένα πολιτικό τοπίο, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο την προσυνεδριακή οφείλει μετά από μια πολύ όμως μεγάλη πυκνή περίοδο γεγονότων πολιτικών, ιστορικών θα έλεγα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, να διαμορφώσει και να δώσει τις κατευθύνσεις για το πώς μπορεί η χώρα να βγει από την οικονομική κρίση, αλλά κυρίως από την επιτήρηση. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ανάγνωση την οποία έχουμε κάνει, ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα και η οικονομική κρίση που έχει διαμορφώσει τις συνθήκες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά είναι και το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας που μέσα από αυτή την κρίση έχει αναδειχθεί. Οργανισμοί και πρόσωπα και έξω από τα θεσμοτοποιημένα όργανα της Ευρώπης είναι αυτά τα οποία παίρνουν αποφάσεις. Θεωρώ ότι το Brexit είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει θα έλεγα ένα βάθος χρόνου. Δεν είναι δηλαδή μόνο της αφισβήτησης και επίδικο της οικονομικής κρίσης, αλλά είναι αφισβήτηση έμπρακτη των λαών, των πολιτικών οι οποίοι έχουν μέχρι σήμερα επιβληθεί, είναι του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και των μη δημοκρατικών επιλογών που γίνεται από το μπλοκ αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στην Ευρώπη. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαμορφώσει για τα επόμενα χρόνια την Ευρώπη το πώς θα είναι και αν θα μπορέσει να επανέλθει στις βασικές αξίες και αρχές της. Νομίζω ότι το πρόβλημα το οποίο έχει επιτείνει αυτή την αποσύνθεση της Ευρώπης είναι και η στάση της η οποία κράτησε και κρατά στο ζήτημα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Ήταν μια στάση η οποία δεν αντιστοιχεί στις αξίες τις οποίες δημιουργήθηκε. Το συνέδριο του κόμματος οφείλει να απαντήσει και στα μεγάλα επίδικα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την προηγούμενη περίοδο θα είναι ένας αναστοχασμός. Είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ η ατμομηχανή των αλλαγών οι οποίοι γίνανε και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, αλλά χρειάζεται να απαντήσει και το μοντέλο του κόμματος, το οποίο πρέπει και μπορεί να υπηρετήσει αυτές τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να ρωτήσω, μια και αναφερθήκατε στο μοντέλο κόμματος. Μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα με συνιστώσεις, με ισορροπήσεις τρομοκρατικές κλπ. Πώς σκέπτεστε πώς να πάνε τα πράγματα παρακάτω, διατηρώντας την εσωκομματική δημοκρατία και το δικαίωμα στη διαφωνία? Ο ΣΥΡΙΖΑ με το δεύτερο συνέδριό του, θα έχοντας και την εμπειρία, γιατί με το πρώτο συνέδριο καταφέραμε να και περάσαμε σε ένα στάδιο από το ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών σε ένα ενιαίο κόμμα και οργανωτικά και ιδεολογικά. Δεν νομίζω ότι καταφέραμε να πετύχουμε στο μέγιστο αυτή τη στόχευση την οποία είχαμε. Αυτό φάνηκε και με τα αποτελέσματα μετά τη συμφωνία την οποία είχαμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι μέσα σε ένα κόμμα μπορούν και πρέπει να υπάρχει δημοκρατία, υπάρχουν και θα υπάρχουν τα ιδεολογικά ρεύματα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργούν κόμμα μέσα στο κόμμα, το οποίο θα έχει άλλο πολιτικό σχέδιο και άλλη οργανωτική δομή. Αυτό δεν συμβάλλει σε ένα κόμμα το οποίο θέλει και επιδιώκει να κάνει μεγάλες αλλαγές. Άρα αυτή η εμπειρία είναι που έχει στον κόσμο και στα μέλη του τα έχει επηρεάσει και τους έχει δώσει και τη δυνατότητα σήμερα να μπορούν να κουβεντιάζουν με άλλον τρόπο. Η Επιτροπή Θέσεων ήταν ένα παράδειγμα το οποίο μας δίνει μεγάλη παρακαταθήκη, γιατί κατάφερε με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά και σπάζοντας πολλές φορές τα παλιά ιδεολογικά ρεύματα, κατάφερε να συμβάλλει με συλλογικό τρόπο στην παρουσίαση των θέσεων που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία η συλλογικότητα που πρέπει να υπάρξει μεταξύ κυβέρνησης, πια κόμματος και κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρέπει να είναι συλλογική η λειτουργία. Έχουμε μια θετική εμπειρία όλο το προηγούμενο διάστημα συλλογικής τέτοιας λειτουργίας και έχει αποτελέσματα. Δεν μπορεί να λειτουργεί αυτονομημένα ούτε το κόμμα, ούτε η κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτή η εμπειρία θα
βγήκε μέσα από το συνέδριο και θα υπάρξουν και αυτές οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο σε σχέση με τη σύνδεση του κόμματος με τα μαζικά κινήματα. Μια προηγούμενη περίοδο αυτή ήταν η σύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με τα μαζικά κινήματα ήταν τόσο στενή που το εκτόξευσε το κόμμα από το 4% σε κυβερνητικό κόμμα. Σήμερα, λόγω διάστασης κλπ, έχει δοκιμαστεί κάπως αυτή η σχέση. Πώς είναι σήμερα και τι σκοπεύετε να κάνετε? Έχει δοκιμαστεί η σχέση, εγώ θα το θεωρήσω και σωστό αυτό που λέτε. Αλλά είναι δοκιμάστηκε. Ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτά τη σύνδεσή του με τα κινήματα αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλειψε ούτε αυτή την περίοδο της διακυβέρνησης από τα κινήματα. Ήταν στα κινήματα της αλληλεγγύης, ήταν στο κίνημα του μεταναστευτικού και στη μεγάλη μάχη που έδωσε για να αλλάξουν συνειδήσεις και να προστατεύσουμε την ελληνική κοινωνία από ακροδεξίες και ρατσιστικές πρακτικές. Και θεωρώ ότι ήταν στην πρώτη γραμμή. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και θα παραμένει. Είναι η ζωή του και η πολιτική του, αν θέλετε, παρακαταθήκη και από τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς πρέπει να διαμορφωθεί πια μια άλλη σχέση, η οποία θα πρέπει να υπάρξει και με τα κινήματα την επόμενη περίοδο. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι τα κινήματα δεν ήταν πάντα ορθά, δηλαδή το εργατικό κίνημα δεν ήταν ένα κίνημα μέχρι σήμερα το οποίο μπόρεσε να συμβάλλει στην περίοδο της κρίσης και φάνηκε όλη αυτή την περίοδο. Δηλαδή, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ να λάβει κυβέρνηση, δεν είχε προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και σήμερα εμφανίζεται, ενώ ήταν και με τον έστω δημοψήφισμα, σήμερα εμφανίζεται με μία άλλη οπτική. Και βεβαίως δεν έχει καταφέρει να εκπροσωπήσει με ένα αυθεντικό τρόπο τους εργαζόμενους που πλύνονται από την εργοδοσία. Άρα εμείς θέλουμε μια άλλη διαμόρφωση στα συλλογικά αυτά υποκείμενα, τα οποία θα προστατεύουν την ελληνική κοινωνία και ταυτόχρονα θα είναι προθετική δύναμη για το ΣΥΡΙΖΑ.